Αναφέρομαι σε έναν διανοούμενο και σε έναν άνθρωπο που θαυμάζει τους Έλληνες και μάλιστα έχει μεταφράσει και έργα σταθμούς, όπως είπα και στο πρώτο μέρος, για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι ο κύριος Βασίλη Στεπανέγκο. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα. Καλησπέρα από την Ουκρανία, παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στεπανέγκο. Είναι δύσκολες στιγμές. Είστε ένας φιλέλληνας και έχετε αποδείξει και στην πράξη την αγάπη και το θαυμασμό σας για τον ελληνικό πολιτισμό και για τους Έλληνες. Και έχω παρακολουθήσει αναφορές σας στο τελευταίο διάστημα, όπου έχετε τονίσει μεταξύ άλλων ότι στο τέλος η ανθρωπότητα θα νικήσει. Βέβαια. Όπως βλέπετε, ούτε μια πόλη δεν πήρανε οι Ρώσοι. Είμαστε σταθεροί. Μάχες, όταν είχαμε μάχες μόνο τη νύχτα, τώρα είναι και νύχτα και την ημέρα. Αλλά οι στρατιώτες μας είναι δυνατά παιδιά, παλικάρια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στην περιοχή Βασιλκίβ. Ναι, είναι 60 χιλιόμετρα από το Κίεβο προς τον νότο. Μάλιστα, υπάρχουν μάχες εκεί περιμετρικά της περιοχής σας, εκεί τριγύρω υπάρχουν μάχες. Κοιτάξτε, μεγάλη μάχη είχαμε κοντά στο αεροδρόμιο στο Κίεβο και εδώ. Για τον Μπορίσπο, για άλλο αεροδρόμιο δεν μπορούμε να περάσουμε, αλλά εδώ 60 χιλιόμετρα από το Κίεβο υπάρχει, είναι πόλη Βασιλκίου. Δύο μέρες καταστρέψανε ένα μεγάλο βαρέλι με πετρέλαιο και τρεις μέρες είχαμε καπνό. Αλλά τη διώξανε και χτες τη νύχτα αρχίσανε ακόμα και ακόμα το διώξανε. Και τώρα γύρω-γύρω μερικά παρέα, ας πούμε από 10-15 άτομα, ναι. Πηγαίνουν στα χωριά. Υπάρχουν νεκροί εκεί στην περιοχή σας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι δύσκολη σύνδεση, έχουμε δυσκολία με τη σύνδεση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί στην περιοχή σας. Ναι, νομίζω. Είναι δύσκολο. Τώρα δεν έχουν ούτε φαϊτό. Τώρα είναι πολύ αιχμαλώτους έχουμε, το ξέρετε. Σήμερα, μέχρι σήμερα, πέμπτη μέρα, είναι 5.400 άτομα σκοτωμένοι είναι. Πολύ μεγάλος αριθμός. Και πολύ 100%. Μάλιστα, έχω μάθει ότι ο κύριος... Μέχρι 100 αεροπλάνα, τάντς. Ναι. Ναι, το ξέρετε αυτό. Έχω μάθει ότι κύριε Στεπανέγκο... Πόσα χάσουνε, το ξέρετε. Κύριε Στεπανέγκο, δεν έχετε πάρει όπλο εσείς. Αν δεν κάνω λάθος λόγω ηλικίας, αλλά είπα τότε εγώ το όπλο μου είναι η ποίηση. Κοιτάξτε, είχα την όπλα, αλλά έδωσα στο μικρό παιδί μου, γιατί... 72 χρονών, ξέρετε, τα μάτια δεν κοιτάζουν. Καλύτερα να γράψω και να μιλήσω για την Ουκρανία. Μάλιστα. Τι θέλετε να πείτε, πώς θέλετε να κλείσουμε τη σημερινή μας σύνδεση? Απευθυνόμενος αυτούς τους ανθρώπους που θέλησαν να αιματοκυλήσουν μια ολόκληρη περιοχή. Να σπείρουν τον τρόμο, την τραγωδία, τη θλίψη. Κοιτάξτε, θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την Ελλάδα. Λέω για την Ελλάδα, για το λαό. Σήμερα άκουσα ότι μεγάλη συγκέντρωση κάνατε στη πλατεία του Συντάγματος. Και διάβασα από το φίλο μου ένα Έλληνα Μπουγά που στέλνανε δύο αεροπλάνα με όπλα, έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ ότι πρώτη φορά
στη ζωή μου, γιατί 50 χρόνια είμαι, δεύτερη πίδα μου είναι η Ελλάδα, γιατί 50 χρόνια μεταφράζω. Και για μένα είναι, αυτό είναι μεγάλη έκπληξη, ότι οι Έλληνες η πρώτη φορά στη ζωή μου δεν φοβήθηκαν να πούνε αυτό στο Πούτιν και μας βοηθάνε. Και ξέρω, σήμερα μίλησα με τον κύριο Μπουγά και λένε ότι μαζεύουμε τώρα και φάρμακα και όλα αυτά για να στέλνουμε στην Ουκρανία. Τι έχετε αγαπήσει περισσότερο στους Έλληνες αυτά τα 50 χρόνια που ασχολείστε και με τις μεταφράσεις? Κοιτάξτε, όταν έρχομαι στην Ελλάδα είμαι σαν στο σπίτι. Πολλούς φίλους έχω και αγαπάω την πατρίδα σας. Και αυτό είναι και δεύτερη πατρίδα μου. Και για μένα δεν είχα τα προβλήματα, αλλά λέω πολιτική η κατάσταση. Η πολιτική δεν κηρύξανε, δεν λέγανε ανοιχτά για την Ουκρανία. Περισσότερα έτσι. Οι φίλοι μας, οι Ρώσοι, ναι, ξέρουμε γιατί, αλλά και σήμερα για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη και ευχαριστώ πάρα πολύ για Έλληνες. Μάλιστα. Ευχόμαστε να λήξει όλο αυτό, κύριε Σεπανέγκο. Δεν ξέρω πώς φαντάζεστε τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Θα κερδίσουμε. Θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, δίπλα σε αυτές τις φωνές και στα λόγια της λήψης, απογοήτευσης, του πόνου, υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία που αποτυπώνεται και μέσα από τη νέα γενιά των Ουκρανών, αλλά και μέσα από πιο ηλικιωμένους ανθρώπους. Ακριβώς. Που έχουν πίστη ότι πραγματικά θα λήξει υπέρ της πατρίδας τους όλο αυτό το σκηνικό και αυτή η τραγωδία. Και περνάνε και πολύ ωραία μηνύματα για όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στη χειρότερη φάση να βρίσκονται. Μα είναι εκατοντάδες οι διαδηλώσεις, οι εκατοντάδες διαδηλώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, βέβαια, που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο χρονικό. Ενώ, δεν ξέρω, μας έδειξε κάτι, δεν το προλάβαμε, ο κύριος Στεπανέγκο μας έδειξε τον Ερωτόκριτο, Για να το δούμε λίγο. Έχει αξία λίγο. Το κλείσαμε κάποιος. Λοιπόν, κάπως απότομα. Πήγαμε στην επόμενη σύνδεση, βέβαια. Κύριε Βασίλη. Λοιπόν, είναι ο Ερωτόκριτος, βέβαια. Το βλέπουμε. Σε μία μεταφρασμένη έκδοση, βέβαια. Ναι. Μπράβο, να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ.